Σε απολογισμό της χθεσινής μηχανοκίνητης πορείας στην πόλη του Βόλου προχώρησαν και αγρότες του Αλμυρού, επισημένοντας ότι χαρακτηρίζεται ως επιτυχημένη. Αγρότες της περιοχής του Αλμυρού που τοποθετήθηκαν στην κάμερα του Άστρα τόνισαν: «Δεν κάνουμε πίσω στις διεκδικήσεις μας. Θέλουμε από την κυβέρνηση λύσεις στα προβλήματα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε», ήταν το επιπλέον σχόλιο. Μπροστά από τα αγροτικά τους μηχανήματα, τόνισαν χαρακτηριστικά ότι οι αγρότες έχουν πλέον συνειδητοποιήσει σε ολόκληρη τη χώρα ότι η ενότητα είναι αυτό το οποίο πρέπει να προτάξουν. Μετά τη μηχανοκίνητη διαμαρτυρία που κάναμε στην Περιφερειακή Ενότητα Βόλου, την επιτυχημένη διαμαρτυρία που κάναμε, εκφράσαμε τα προβλήματα του κλάδου μας. Η συνάντηση πιστεύω ήταν εκπαιδευτική. Η κυρία Περιφερειάρχης ήταν με το μέρος μας, θα προσπαθήσει να αναδείξει τα προβλήματα του κλάδου μας και στον Περιφερειάρχη, το οποίο μπορεί να έχουμε συνάντηση αύριο Πέμπτη. Όπως βλέπετε, τα μηχανήματα παραμένουν εδώ στη θέση Πλατάνια του Αλμυρού. Αναμένουμε τις εξελίξεις, δηλαδή αναμένουμε σήμερα τις αποφάσεις που θα έχουν και οι υπόλοιποι αγρότες σε επίπεδο Θεσσαλίας. Χθες δείξαμε ότι μπορούμε και ότι ο κόσμος έχει αγανακτήσει πλέον να αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα που είναι συσσωρευμένα. Έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά προβλήματα και πλέον έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορούμε να επιβιώσουμε. Ήταν μια ένδειξη το τι θα προκύψει από εδώ και πέρα. Θα γίνουν κάποιες συναντήσεις και με άλλους συναδέλφους σε όλη την περιφέρεια και πανελλαδικά και θα αποφασιστεί πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας. Ευελπιστούμε ότι η κυβέρνηση θα δώσει, αν όχι στο 100% όλων των προβλημάτων, λύσεις, τουλάχιστον θα πρέπει να δώσει λύσεις για την επιβίωσή μας. Οι αγρότες επισήμαναν για μία ακόμη φορά ότι το κόστος παραγωγής είναι ένα από τα κυρίαρχα θέματα. Παράλληλα, τους απασχολεί και το πώς οι νέοι αγρότες θα παραμείνουν στα χωριά. Ενώ και από τους κοινοτρόφους επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση πρέπει να λύσει τα προβλήματα και να τους απαντήσει αν θα συνεχίσουν να έχουν τα ζώα τους ή αν θα αλλάξουν επάγγελμα.